22.500 τετραγωνικά μέτρα να είναι γεμάτα με οτιδήποτε χρειαστείς. Και 65 φορτηγά να σου το φέρνουν το ίδιο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό, αν δεις κάτι online και θες να είσαι σίγουρος ότι υπάρχει και θα το έχεις, το μυαλό πάει στο πλαίσιο. Πάμε! Άσπρο! Πράσινο! Μπομ! Κίτρινο! Κόκκινο! Πέντε! Όποιος προσέχει την υγεία του, καλό είναι να γνωρίζει ότι πρέπει να καταναλώνει καθημερινά 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών από 5 διαφορετικά χρώματα. Όταν δεν μπορείς να τα έχεις πάντα όλα στο πιάτο, τα έχεις όλα στο ποτήρι. Sustainium Colors of Life. Από τη Μεναρίνη. Παστρικές μας ξεφωνίζει όλη η γειτονιά σου, θυμίζω. Για να στο σπίτι μας δεν μπαίνει όποιος και όποιος. Ο καθένας με τα βίτσια του εδώ μέσα. Ξέρετε τι ετοιμάζουν τις επόμενες ημέρες. Ποιος θα πατήσει το ποδάρι του εδώ μέσα. Ποιος έρχεται. Όχι ρε παιδιά. Α, Χίτλερ! Αντόλφος Χίτλερ εδώ μέσα. Ποιος. Αυτό ήταν, ήρθε το τέλος. Της εκδηλωμένης γυναικός στο κυκλίδωμα. Απόψε σε μία. Φτάνε καλέ, τους ξεμάτωσε. Babylino Sensitive. Δείτε τη διαφορά. Η τεχνολογία Dry Matrix με φυσικές ίνες συγκρατεί σταθερά την υγρασία στο εσωτερικό. Έτσι, δεν ανησυχώ για διαρροές. Babylino Sensitive. Η sensitive προστασία για το μωρό μου. Το Φέρι κατάφερε κάτι πραγματικά μοναδικό. Ένα μόνο μπουκάλι καθάρισε 10.000 πιάτα. Και γι' αυτό θα προσφέρει 10.000 δωρεάν γεύματα σε μαθητές σχολείων που έχουν ανάγκη. Συμφέρει και πολλά μπορεί να καταφέρει. Do you wanna fly like me? You can fly. What are tickets? AirDigit. Βρίσκεις όλες τις αεροπορικές. Ο σύντεκνος Χανιά Λονδίνο ίδρυκε απευθείας πτήσεις με τη Digit. Δηλαδή, τώρα μπορώ να επιλέξω τι ώρα θα φύγω και θα πάω απευθείας με στάσεις. Όλος ο κόσμος, Air Tickets. Σύγκρινε τιμές, κλείσε με όποια εταιρεία θες, ό,τι ώρα θες, όπου και όπως θες. Air Tickets. Chez le petit Marseillais, on sait que l'olivier a la force de résister à la tempête, au vent et à la chaleur écrasante, grâce à la puissance de sa sève. Γνωρίστε τη δύναμη του ελαιόδεντρου στην ολοκληρωμένη σειρά Le Petit Marseillais που αναδομεί και προστατεύει τα θαρμένα και αδύναμα μαλλιά. Le Petit Marseillais, με τη λάμψη της φύσης. Ή θα κατεβάσεις το app, ή σάλεψε το ρούρι που είσαι τυχαία σου και πάτε το κλικ. Γίνε ηρωίδα των έξυπνων αγορών. Στα Leroy Merlin μπορείς. Πόρτα Laminate 79,90. Μείον 20% σε όλες τις μπαταρίες Banyu Sensea. Leroy Merlin. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Κέντρο, έχω πρόβλημα. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Οκ. Από TEL, αποτελεσματική ανακούφιση πάντα και παντού. Από τη Unipharma. Νέα σειρά Ορζέν, μη αλουρονικό. Μη το πιείτε. Λουστείτε. Ορζέν, η δική σας πηγή λάμψης. Είμαστε και λίγο μπουκωμένοι και συναχωμένοι, οπότε επιτρέπετε να είμαστε παράφωνοι. Απλά, άμα δεν το έχετε, μην τα λέτε δυνατά. Εμείς τραγουδάμε λίγο ψιθυριστά. Πάμε στα θέματα μας και να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι, γιατί είχαμε πολλές πρεμιέρες, όπως σας είπα. Οι κάμερες μας πήγαν παντού. Έχουμε ξεφυλίσει και τα περιοδικάκια και έχουμε ωραία θέματα. Θεματάκια που σαλεύουν. Ένα θα σας πω. Γνωστή ηθοποιός παραδέχεται για πρώτη φορά ότι κάθε 2 χρόνια κάνει μπότοξ. Δεν φαντάζεστε ποια είναι. Με συνταγή γιατρού ή άνευ. Φαντάζομαι δεν πάει να το κάνει. Κάθε 6 μήνες θέλει μπότοξ.
Τι είναι με συνταγή γιατρού, βρέγα, είσαι γιατρόπα και το κάνει. Κάθε 6 μήνες κάνει μπότοξ. Κάθε 6 μήνες. Αυτή λέει κάθε 2 χρόνια γιατί τα βλέφαρά μου πέφτουν. Και φοβάμαι το χειρουργείο. Μήπως να κάνω κι εγώ ένα εδώ που σηκώνεται το φρύδι από το τρακάρισμα. Δεν κατεβαίνει, βάζει τον μπότοξ. Ανεβάζει. Θε να τα ανεβάσει κι άλλο. Όχι, δεν ανεβάζει. Παραλύει τον μπότοξ. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει μπότοξ, οπότε... Παραλύει το μπότοξ, ξέρω να είναι λοιπόν, επίσης, πρώτη εμφάνιση Θάλιας Ματίκα μετά τη γέννηση της κορούλας της. Να τη δούμε πώς είναι, γιατί επιστρέφει στη δουλειά. Και άλλα ωραία θεματάκια. Α, και πόσα ποδαρικά έκανε ο Μπιμπίλας. Πείτε έναν αριθμό, να 14. Δω ποιος θα πέσει... το διάβασα. Όχι, δεν το διάβασα. 14! Δεν μπορώ με το φραγκόνιο. Μα δεν είναι δυνατέλη, κυρίες και κύριοι. Πού το συγγνώμη, γιατί το γράψαμε. Το λέει στον τίτλο. Πώς το έχεις διαβάσει, ρε ψεύτη. Ψεύτη. Για να δούμε το βίντεο. Με παρέα με τη διάβαση της καλέτα, αλλά τη διάβαση. Όλα τα βρίσκεται. Μετά η παρέα και τα λέει για πέντε. 14 ποταρικά για πέντε. Σε διάβαση. Τα μάθες καλά όμως, αν τη μου έτσι. Θέλεις να γίνουμε δύο πολύ καλές φίλες. Η Εύα δεν μιλάει Δεσποινής. Έναρξη παραστάσεων στο θέατρο Άνεσης για το έργο «Το στρίψιμο της βίδας». Είναι ένα θρίλερ φαντασμάτων με μία νταντά που πάει σε ένα βικτοριανό απομονωμένο σπίτι και αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός κοριτσιού και ενός αγοριού. Πώς πήρατε απόφαση να κάνετε θέατρο σχετικά νωρίς μετά τη γέννησή του? Ήταν απόφαση όχι δική μου, αλλά του Τάσου. Νομίζω ότι δεν με ήθελε στο σπίτι. Σου λέει: έχει περάσει δεύτερη εγκυμοσύνη. Ας την πάμε στη δουλειά για να τις εξισορροπήσει. Ναι. Οπότε ήταν απόφαση καθαρή του Τάσου. Τα κιλά της εγκυμοσύνης σας αγχώσανε? Πάρα πολύ. Έχω πάει σε διατροφολόγο. Είχατε πάει αρκετά? Πήρα. Δεν ξέρω πόσα. Σταμάτησα να ζυγίζομαι από ένα σημείο και μετά. Είναι το πρώτο μου πρωταγωνιστικό, ο πρώτο μου τόσο μεγάλο ρόλο σε ένα έργο. Απίστευτο. Ω, γιατρέ μου, θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν θα σας χρειαστούμε άλλο. Τι απέγινε η Baby Jane, ένα θρίλερ γυναικείας εκδικητικότητας με τη Ζούρλα Πατεράκη και Ρένι Πιτακή, έκανε πρεμιέρα χθες στο θέατρο Σφενδόνη. Το μεγαλύτερο άγχος για την πρεμιέρα, για την παράσταση σήμερα? Δεν έχει άγχος η παράσταση, εγώ ποτέ δεν έχω άγχος στο θέατρο. Δεν το έχω, δεν ξέρω τι είναι τράκ, αλήθεια το λέω. Και ούτε το δέχομαι, νομίζω ότι είναι κοινωνικό προσωπείο το τρακ. Λένε ότι έχουν τρακ, κανείς δεν έχει τρακ. Πιο πολύ από άντρες, με άντρες έχω νιώσει εγώ τους πρεμιέρες. Και πώς έχετε αντιδράσει? Ως άντρας. Οι δηλώσεις δεν είναι από εμάς απόψε. Οι δηλώσεις πρέπει να είναι από τον κόσμο. Γιατί εμείς το ζήσαμε, το δουλέψαμε. Συνοδεύεστε σήμερα από τη σύζυγό σας. Ναι. Και την ώρα που μπαίνατε και ήρθαν να σας φωτογραφίσουν, την είδα να κάνει δύο βήματα πίσω. Ναι. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ... Το κάνει πάντα αυτό. Και δεν θέλει, δεν της αρέσει η δημοσιότητα. Φαίνεται ότι ένα ψώνιο στην οικογένεια είναι αρκετό. Πάντως εσείς έχετε αγαπήσει αρκετά και είστε... Τόσα χρόνια είστε πολύ μαζί. Λες και να είμαστε βιώνετε... λόγω ανταγωνισμού τόσο πολύ καιρό μαζί. Μπορεί. Μας από τόσο καιρό κάτι. Χρειάζεται γι' αυτό στη σχέση. Σε όλα μες το πρόγραμμα, δεν είναι? Φυσικά, εννοείται. Το θέμα είναι τι ποιότητας είναι όλα αυτά. Συνέντευξη στο περιοδικό You δίνει η Τζόι Σεβίδη και μεταξύ άλλων δηλώνει: σε αυτή τη δουλειά είσαι και βρακή όσο συνεργάζεσαι και μετά κάνεις χρόνια να δεις τον άλλον. Με όποιον δουλεύεις κάθε σεζόν είναι σαν ερωτικό σου σύντροφος. Αυτά που ξέρει αυτός που είναι στο καμαρίνι σου δεν τα ξέρει ο γκόμενός σου. Έχεις πει ότι δεν ήσουν τυχερή στους συντρόφους. Έχεις αναθεωρήσει? Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα βλακείας. Ποτέ δεν έκανα ωφελημιστικές επιλογές συντρόφων. Δεν είχα ποτέ τίποτα να αποκομίσω από κανέναν. Επέλεγα μόνο ανθρώπους που με γοήτευαν. Παρόλο που φαίνεσαι τσαμπουκαλού, θεωρώ ότι συναισθηματικά δεν διεκδικείς. Με αυτή τη δουλειά τι να διεκδικήσω? Οι πιο πολλοί με ηθοποιούς έμπλεκαν. Εγώ πάλι δεν θέλω τους ηθοποιούς στο κρεβάτι μου. Τους θέλω στο σαλόνι μου. Δες ότι την έπεφταν. Γιατί ήσουν ζουμερό κορίτσι. Ναι, αλλά δεν μπήκα στον πειρασμό γιατί πάντα με εγωίτευε κάποιος άλλος εκτός επαγγέλματος. Δεν ήθελα έναν άνθρωπο που να έχει τις ίδιες αγωνίες με εμένα. Οι ηθοποιοί έχουμε λίγο αυξημένο το εγώ. Δεν θα μπορούσα να έχω έναν άνθρωπο που τον απασχολεί περισσότερο η εμφάνισή του. Την εικόνα της γκόμενας δεν ήθελες να την περάσεις ποτέ? Πώς δεν ήθελα? Όλες θέλουμε, αλλά χωρίς να υποστώ κάτι για να την περάσω. Με το μαγικό ραβδί. Μπότοξ ή αλουρονικά κάνεις? Αναγκαστικά, γιατί τα βλέφαρά μου έχουν τάση να πέφτουν και θέλουν χειρουργείο και επειδή φοβάμαι πολύ με τον μπότοξ σηκώνεται το μάτι. Είσαι ιστερικιά μόλις βγει η ρητίδα? Όχι καλέ, μπορεί να πάω τώρα και να ξαναπάω μετά από 2 χρόνια. Ρε τι σοκάκια περπατήσαν αυτά τα πασουμάκια. Πού είναι εκείνα μου τα καλή? Πού
Κάλεσμα φίλων χθες στο θέατρο της Αθηναΐδας για την επιτυχία της παράστασης Ρόζα Εσκενάζη με την Εφέλη Ορφανού. Τώρα εδώ δεν είναι και ακριβώς μονόλογος. Είναι μια εκμυστήρευση μιας πολύ μεγάλης προσωπικότητας όπως ήταν η Ρόζα Εσκενάζη. Το έχει γράψει ο Παναγιώτης Ομέντης από συνεντεύξεις της και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το κείμενο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε για να διαλέξεις την κυρία Ορφανού να κάνει αυτόν τον ρόλο? Έχει ζήσει μια ζωή και αυτή πολύ ιδιαίτερη. Και που πάντα την έβαζα να μου λέει ιστορίες από τη ζωή της. Είμαι πολύ γουρλής, νομίζω. Θέλω να μου πεις σε πόσα ποδαρικά έκανες φέτος. Το βράδυ της πρωτοχρονιάς έκανα 7 και την άλλη μέρα άλλα 7, 14. Ναι, οι κακές γλώσσες λένε ότι παίρνω λεφτά αλλά δεν παίρνω τίποτα, πάω και δωράκια. Από πολύ μικρό παιδί, δεν είναι ότι τώρα τα τελευταία το κάνω, απλά τώρα έγινε γνωστό. Και αυξάνονται οι πελάτες κάθε χρόνο γιατί μου λένε έλα και σε εμάς, έλα και σε εμάς και εγώ δεν θέλω να κακοκαρδίσω κανέναν. Πολλοί, καλός ή κακός, χαρακτηρίζουν πιο ελαφρύους κάποιους καλλιτέχνες λόγω του τι παίζουνε. Νομίζω ότι είμαι παντός καιρού. Θυμάμαι μια φορά ότι έπαιζα. Έκανα γύρισμα το πρωί με τον Κούνδουρο και το βράδυ με τον Όμηρο Ευστρατιάδη. Έχω πάρει γεύσεις από όλα. Και τίποτα δεν απορρίπτω από όλα αυτά που έχω κάνει. Μην ξανακούσω τον Νίκο Παπά να λέει ότι δεν προάγουμε τον πολιτισμό εμείς της ιδιωτικής τηλεόρασης. Σήμερα ειδικά τόση ποιότητα δεν ξέρω τι να αντέχουμε. Ρενέ Πιτακή, Ρούλα Πατεράκη, τέσσερις θεατρικές πρεμιέρες. Πόσα συνεργεία! Βαλτινός, πόσα συνεργεία βγάλαμε για να καλύψουμε όλη αυτή μόνο την ποιότητα. Μόνο για ποιότητα. Χαιρόμαστε όμως τώρα πέρα από το χιούμορ που σε εποχές κρίσης γίνονται παραστάσεις και ο κόσμος τους αγκαλιάζει προφανώς για να και δημιουργούνται. Και γίνονται και ωραίες δουλειές. Μπράβο. Λοιπόν, Θάλια Ματίκα, επειδή σε είχα δει μια εβδομάδα πριν γεννήσεις, λες ψέματα δεν είχε φουσκώσει τόσο πολύ. Είχε βέβαια μια πολύ ωραία κυλίτσα, περίμενε την κοράκλα τη. Αν δεν είχε πάρει τόσα πολλά κιλά, είναι αυτό που μας πιάνει. Δεν είχε πάρει. Νεύρα θα είχε αποκτήσει για να τη διώξει ο άντρας της, να της πει όχι, θα πας να δουλέψεις με το ζόρι. Καταλαβαίνετε τι τράβηξε. Σε αυτό δεν παίζουν. Όχι, τη σκηνοθετεί, δεν παίζουν μαζί, αλλά της λέει φύγε από το σπίτι, ξεκίνα. Μάλλον έχει δίκιο. Μα και εκείνος παίζει, άρα δεν την έδιωξε από το σπίτι. Ήτανε γιατί δεν είχε να το παίζει. Αυτό σου λέω ρε παιδάκι μου. Και εκείνο παίζει σε ένα θέατρο και εκείνη παίζει ένα άλλο θέατρο. Δεν είναι μαζί στο σπίτι για να τη πει φύγει να πα να δουλέψει. Εννοεί η Ελένη ότι δεν την έδιωξε να δουλέψει για να μην τη βλέπει. Γιατί και εκείνο δεν είναι. Αλλά απ' την άλλη τη βλέπει ότι είναι τόσο μέσα στο σπίτι. Σου λέει αν πάει για δουλειά. Συγγνώμη, λίγο θα εκτονώσει τα νεύρα τη εκεί. Δεν είναι το παιδί. Τα παιδιά έχουν και ένα γιο. Έχουν. Καλά, έχουν γονείς οι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν μια βοήθεια. Ο μεγάλο δεν τη φέρεται για να έχει νεύρα. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και πολύ ταλαντούχα. Ότι είναι κρυφά. Κρύβει κρυφά χαρτιά. Λες. Δηλαδή, είναι νομίζω ότι είναι εκεί που πρέπει αυστηρή, κατάλαβες. Αυτό εκεί που την έχεις για γλυκούλα και καλή, τσάξου πατάει τη φωνή. Πάντως ήταν πολύ γλυκιά, είδες. Πολύ γλυκιά και να χαίρονται την οικογένειά τους. Έχουν ένα γιο και μία κόρη. Το θυμάμαι γιατί ο γιος τους είναι τύπου ένα μήνα διαφορά με την Άγια έχει γεννηθεί. Και τώρα περίμεναν για την κοράκλα τους και έχουν την ευτυχία τους. Λοιπόν, με το καλό και στην παράσταση, ο Παπαματέο Τζούνιορ ίδιος έτσι. Παιδιά! Ίδιος ο μπαμπάς. Το παιδί, δηλαδή είναι ο άνθρωπος είναι... Είναι copyright. Φαίνεται ότι είναι ο γιος του. Ναι, το είναι... μουστάκι είναι για το ρόλο. Φωτοτυπία. Κοπίτυπίτα. Ναι. Φωτοκόπι. Φωτοκόπι. Κόπι πάστε. Κόπι πάστε. Αυτό το μουστάκι δεν μ' αρέσει. Φαντάζομαι είναι για το ρόλο. Ναι, λίγο μάλλον. Αυτό το χιτλερικό μουστάκι δεν μ' αρέσει. Μπράβο στο παιδί. Κούκλος και πολύ ταλαντούχος. Πάντα θα πει τα πιο ωραία. Η Joyce, ωραία συνέντευξη έδωσε στο γιου. Δεν είναι μόνο αυτά που λέει, παιδιά. Είναι και ο τρόπος που τα λέει και ο τρόπος που εκφράζεται. Αυτός που είναι ο τρόπος λίγο... Όχι μέσα σε στερεότυπα νομίζω και να φοβάται να εκφραστεί και να πει κάτι βαρύ. Αυτό που λες, που περιγράφεις όλο, αφορά μια γενιά ανθρώπων, αυτοί που άρχισαν να σταδιοδρομούν στο χώρο εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90. Άμα το προσέξετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε αφορούν... Ποιος μιλάει είτε αφορά έτσι, Δημήτρη, έτσι πιο τηλεορασάνθρωπος, είτε αφορά το Εγώ δεν μου έρχεται δεύτερη μέρα. Η Τζόις έχει δίκιο, η Ελένη δεν είναι ο μέσος όρος. Η Τζόις είναι μια τύπησα πολύ χαλαρή. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Με την ίδια. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ναι. Ναι, όχι, κάνεις λάθος. Η Δήμητρα δεν είναι τόσο επικοινωνιακή όσο η Τζόις στο κομμάτι των προσωπικών τη. Όχι, μιλάμε για την τοποθέτηση. Ειδικά στις συνεντεύξεις δεν είναι τόσο επικοινωνιακή. Παιδιά, καμία σχέση. Η Τζόις με την ίδια ευκολία που θα σου πει ο Θεός να με συγχωρέσει πώς ένιωσε όταν έχασε τους δικούς της και έπρεπε να ανέβει στο θέατρο ή τα οικονομικά τη προβλήματα, με την ίδια στο σπίτι τα αγκομενικά τη, το αν κάνει ανθρώπων. Μιλάμε για την τοποθέτησή τους απέναντι στη ζωή. Ναι. Σαν να... Μήπως η Δήμητρα Παπαδοπούλου, όμως, συγγνώμη λίγο, ενώ την έχει αγαπήσει και την αγαπά το κοινό, έχει επιλέξει ένα πιο απόμακρο προφίλ. Δεν θέλει να δίνει το μέσα της στον κόσμο. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά νομίζω ότι, Δημήτρη, αυτό που λες,
έγκυται στο ότι έχουν κοινό χαρακτηριστικό τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή. Αυτό. Δηλαδή, είναι οι γυναίκες που είναι ανεξάρτητες. Και οι άντρες είναι. Δεν κάνουν ποτέ ωφελημιστικές σχέσεις. Αυτό που λέει η Τζόις ισχύει όντως και το έχουν αποδείξει. Ότι τα μεταξύ τους δεν ήταν, ρε παιδί μου. Αυτό που είπα εγώ τους ηθοποιούς τους ήθελα στο σαλόνι μου, όχι στην κρεβατοκάμαρα. Ότι ναι, μεν ήμασταν παρεάκια και τέτοια, αλλά δεν επιλέγαμε. Αλλά είχαμε και την προσωπική μας ζωή όπως εμείς τη θέλαμε. Λοιπόν, ρε Μέρι, οκ, δεν μου βάλες, το έχεις το επόμενο μούλτι. Τι θέματα έχει, άμε νεγάκι. Τι έχω να κερδίσω από εδώ και τι έχω να κερδίσω από εκεί. Η επιστροφή από τις Σεϊχέλες. Είναι καταπληκτική. Κατερίνα Καινούριου, αναζητώντας απεγνωσμένα την αγάπη, αποκλειστικές φωτογραφίες. Τι έκανε. Αναζητώντας απεγνωσμένα. Το είπε η ίδια αυτό. Ποιος? Όχι, νομίζω ότι. Βγήκε και είπε μισό λεπτό, θα σας πω. Αναζητώ απεγνωσμένα την αγάπη. Όποιος την είδε να με βάλει. Και ένα κουμπά θα κλάψω τώρα και θα κλάψω. Νίκο Γεωργιάδη, τι τίτλος είναι αυτός. Είναι και κολλητή φίλη. Μήπως το είπε η ίδια, δεν μπορεί να το γράψε έτσι. Παιδιά, γιατί είναι να την αναζητεί απεγνωσμένα την αγάπη και να την αναζητεί το βάζει και να το βάλει τίτλο το περιοδικό στο εξώφυλλο. Σου κάνει εντύπωση. Και να πάρει τηλέφωνο και να πει είπατε θα με στολίσετε. Τόσο πολύ. Δηλαδή, κάτσε να το δω. Εδώ μέσα δεν το λέει. Είναι ο τίτλος. Κοίτα, είναι πια ζάρικος. Μήπως διάβασε λίγο τη συνέντευξη. Διάβασε. Κοίταξε πώς αλλάζει μία λέξη ένα νόημα. Αναζητώντας την αγάπη. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Όλοι αναζητούμε την αγάπη. Θεμητό, ρομαντικό. Αναζητώντας απεγνωσμένα. Απεγνωσμένα είναι ότι είσαι στα τέσσερα. Χτυπάς κάτω τις τρέσες έτσι. Και τα χεράκια είναι σε όρθια, χτυπάς γόμα κάτω. Τακ, 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 τακ. Εντάξει, είναι γεγονός ότι το κορίτσι έχει πληγωθεί στα προσωπικά του και θέλει να ζει στο μεγάλο έργο. Έχουμε πληγωθεί, βρε Σταματίνα μου, δηλαδή. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο που δεν έχει περάσει. Γενικότερα. Όχι μόνο για την Κατερίνα. Μήπως το λέει η ίδια, για κατά λάθος. Τι να πει, είμαι απεγνωσμένη και ζητάω την αγάπη. Δεν ξέρω εγώ, μήπως. Ότι ο άλλος της το έβαλε τίτλο, της το πέταξε. Γεια σας, πάρτε να έχετε. Δηλαδή, μπορεί να το είπανε σε ένα καφέ ότι τι θα κάνει σήμερα, θα πάω να ζητήσω από γνωσμένα την αγάπη. Παιδιά, να πω κάτι. Ο Γεωργιάτης είναι φίλος με την Κατερίνα. Κολλητή. Κολλητή. Όχι απλά, κολλητή. Κολλητή. Είναι ειλικρινής. Που άμα έχεις τέτοιους φίλους. Αν δεν ήταν κολλητή, δηλαδή. Τι θα της έκανε. Θα έλεγε. Φάλαγκα. Θα παρώ τον Νίκο, εγώ μετά. Θα τις έκανε φάλαγγα. Ρε αγόρι μου, γιατί... Καυτό αυγό στη μασχάλη επίσης. Μπορεί το κορίτσι να την έχει ψάξει την αγάπη, που το πράγμα που είναι κατανοητό, ούτε, να μην την έχει βρει και τώρα να την αναζητάει επεγνωσμένα. Συγγνώμη, ναι, απελπισμένο. Ξέρεις, αν δεν ήταν φίλος της, θα έλεγε απελπισμένο, όχι απελπισμένο. Ναι, αλλά και μέσα η ίδια λέει. Αυτό σου λέω. Και μέσα η ίδια λέει, έμαθα από τα δάκρυά μου και τέτοια δακρύβρε. Όπως και να έχει. Και εμείς έχουμε αναζητήσει κάποια περίοδο της ζωής μας απεγνωσμένα την αγάπη, γιατί μια γυναίκα αν έχει πληγωθεί πολλές φορές και συνεχόμενα όντως θέλει να βρει το λιμάνι. Τότε αναζητεί απεγνωσμένο τον καλό σύντροφο. Δεν θέλει να αναζητήσει απεγνωσμένα την αγάπη. Όχι, δεν θες να το δει σε τίτλο. Θυμάστε μια διαφήμιση που έλεγε. Και εγώ θα πάω με τον πρώτο που θα βρω μπροστά μου. Έτσι, θυμάστε. Ναι. Δεν τη θυμάστε. Με τον καφέ. Ήταν ιταλική η διαφήμιση. Και πάει μετά στην πόρτα και τη λέει μπονασέρα. Και χτυπάει ένα στο ξέρετε να τη ζητήσει ζάχαρη. Παιδιά, φοβερή διαφήμιση. Εμένα μου θυμίζει αυτή που βρήκε την απεγνωσμένη. Εμένα μου θυμίζει αυτή που λέτε πολλές φορές τη διαφήμιση. Πάρτε του κι εσείς μία πίπα, αλλά εννοούσε την. Magic. Τη Magic. Καλά το πας. Παιδιά στην Έρτη βλέπετε αυτή τη διαφήμιση. Όχι, ρε. Συγγνώμη, δεν τη θυμάστε αυτή τη διαφήμιση. Ήταν τηλεοπτική διαφήμιση που έλεγε αν δεν θέλετε να τον παίρνετε από πίσω, πάρτε του μια πίπα. Δηλαδή, να μην τον κυνηγάτε. Μην τον κυνηγάς με το τσιγάρο συνέχεια. Μην είσαι συνέχεια από πίσω. Παιδιά, διαφήμιση ήταν. Γιατί σκέφτεστε πόνειρα. Παιδιά, ήταν διαφήμιση, λέμε. Παιδιά, έπαιζε στην κρατική τηλεόραση. Εδώ διαφήμιση ήταν. Διακόπτουμε για στρουμβάκια. Λοιπόν, όπως και να έχει, όλες μας κάποιες φορές όταν έχουμε πληγωθεί, έχουμε αναζητήσει απεγνωσμένα την αγάπη. Το θέμα είναι να μην το βλέπει και στο. Να μην με βάζει αυτή την κατηγορία των όλων. Εγώ δεν έχω αναζητήσει απεγνωσμένα την αγάπη. Να μην το βλέπουμε και σε τίτλο, αυτό λέω. Λοιπόν, Βασιλάκη μου, τι ωραία θεματάκια μας έχεις. Καλημέρα. Απεγνωσμένα το ζητήσατε εσείς. Απεγνωσμένα το έψαξα και σας το δίνω αμέσως. Εντάξει, το βίντεο γιατί από το κοινό σκόπελο. Απεγνωσμένα το έψαξα. Το βίντεο από το σκόπελο με τον Σκιέρ, πώς να το πω. Τι ωραία εικόνα. Αυτό το τράβηξε κάποιος φίλος. Αυτός είναι ο νεαρός, ναι, που τραβάει selfie βίντεο που κάνει snowboard και το έγραψε το σκόπελο. Μάλλον το ανέβασε το σκόπελο news.gr. Είναι πολύ εντυπωσιακό μέσα στενά ενός νησιού. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
Γιαγιά 100 πόντους, γιαγιά με σκυλί 150. Βασίλη, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πώς κάνεις snowboard, ή να μας πει και ο Κώστας που κάνει snowboard, σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις. Δηλαδή δεν ξέρεις που καταλύει αυτός ο γκρεμός. Μπορεί να φρενάρει. Η γειτονιά του είναι υποθέτω. Δεν βρε αγάπη μου, σκοπελίτσινα, αλλά κατεβαίνει έτσι. Πώς ρε παιδιά, δεν πάει δεξιά και αριστερά στις σκάλες για να βρει. Αφού είναι πάει από τον δρόμο. Η μορφολογία του εδάφους. Αν είναι πλακόστρατος ο δρόμος. Από τον δρόμο πάει, από τη μέση. Είναι πλακόστρατος λογικά ο δρόμος. Πάει, αλλά άμα δεν έχει ξανακάνει σε αυτή την πίστα στο πλούτσι γιατί είναι ο δρόμος, δεν νιώθεις ανασφάλεια. Προφανώς θα έχει κάνει και άλλες σχολές και δεν έχει κάνει πρόβα. Είναι άσφαλτος. Καλά, δεν σου είπαξε τον δρόμο να στρίψει το στενό στο σπίτι. Ακόμα και μια πέτρα που δεν είναι μισό λεπτό λυσασμένη και εμένα η ίδια πορεία μου γεννήθηκε. Είναι σαν να κάνω εγώ πουτσιά. Μακροβούτια στη θάλασσα, χωρίς να ξέρω με βράχια. Ας πούμε ότι ο δρόμος με εμένα... Είναι ένα ξεχασμένος κάδος. Ότι εκεί που μένω έχω και εγώ μια κατηφόρα. Δεν ξέρω για το δρόμο. Και εγώ να βγαίνα με τη σανίδα, αν έχει τόσο χιόνι, δεν ξέρω τι... Εδώ πέρα που πάει ο άνθρωπος και κάνει snowboard, παλιά ήταν άσφαλτος, είναι ο δρόμος της σκοπέλου που περνάνε τα αυτοκίνητα. Τι να έχει αποκάτω. Βρε αγάπη μου, έχει ένα τενεκέ, ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Δεν ξέρεις και τον τενεκέ, δεν θα τον ξέρεις. Ξέρεις εσύ, έχεις το κοπροσυλλοθεί, στο κούρνι, δεν το είναι ο δρόμος μου κάθε μέρα και κοίτα, ξέρω, επειδή βλέπει, ξέρω που είναι οι κάδοι, ξέρω που είναι τα αυτοκίνητα, τα παρκαρισμένα. Εντάξει, εγώ επειδή δεν έχω κάνει snowboard και το φοβάμαι, μου φαίνεται λίγο τρομακτικό. Εγώ που έχω κάνει σε όλες τις πίστες τον άλλο. Ξέρει το δρόμο. Για δώσ' το λίγο φουλ, γιατί δεν είναι πολύ. Φρένο έχει αυτό το πράγμα. Φρενάρεις εσύ. Καταλήγει αυτός ο δρόμος στη Σκόπελο, τον οποίο έχω επισκεφθεί. Λογικά σε κάποια φλατάδωρα και σταματάει. Στη θάλασσα καταλήγει με βουτιά. Α, στη θάλασσα, κάνεις και τον μπάνιο σου. Κατηφορίτσα είναι. Εντάξει, τσιρίδα ακούω. Είναι ο μόνος στη Σκόπελο που ζεσταίνεται. Το φάγατε το παιδί, το φάγατε. Λοιπόν, πριν ζεσταθούμε, Μέρη, θες να δούμε τη φωτογραφία που τράβηξε ο Ηλίας ο Βρετός. Πάρα πολύ εντυπωσιακό πάντως. Δηλαδή, να σου πω κάτι, μου έκανε πιο εντυπωσιακό και από το παρκούρ που βλέπουμε. Πιο εντυπωσιακό από αυτό δεν έχεις. Απίστευτο. Κοιτάξτε, είναι ένα σκάφος. Είναι ένα σκάφος μεγάλο. Προφανώς δεν καταστρέφεται γιατί είναι πλαστικό και οι καρίνες από κάτω και από πάνω. Τα μηχανήματά του αυτά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αν και είχαμε παλιά ένα λίγο μικρότερο, πώς προέκυψε αυτό. Δηλαδή... Αυτό προφανώς είχε βρέξει, είχε υγρασία αυτό και πάγωσε. Ναι, αλλά αυτό είναι πολλά στρώματα, πολλά εκατοστά από πάνω. Δηλαδή χιόνι, υγρασία, χιόνι, υγρασία. Δεν του ρίξε αλάτι ο Μπουτάρης. Ναι, δηλαδή είναι στην Κίμη, δεν έχει σχέση ο Μπουτάρης, αλήθεια είναι. Είναι στην Κίμη, αλλά πραγματικά... Άκουγα χθες ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικό ότι πολλά καΐκια βούλιαξαν από τον πάγο. Δηλαδή ήταν τόσο ο πάγος επάνω του, που βάρυναν πολύ και έφυγαν κάτω. Και αυτά τα έχει ασφαλίσει για καιρικά φαινόμενα. Δεν νομίζω τώρα για να ξέρω. Δεν ξέρω. Εμένα μου στείλανε μια φωτογραφία από ένα μέρος της Ελλάδος. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν βασικά να σου πω. Δηλαδή, νομίζω η λίμνη Πλαστήρα. Όπου έχουν πάει κάποιοι κύριοι και βάλανε δύο καρέκλες πάνω στη λίμνη. Ήπως κάτω δεν κάνω. Το είδες και εσύ. Παιδιά, εκεί δεν αν προλάβουμε, σας έχω και πιο εντυπωσιακό από τις καρέκλες. Ξέρεις τι, εγώ θα φοβόμουν εκεί ότι θα ζήσεις αυτό το νεφιάλ που ζουν στο παιδικό που σπάει η λίμνη και πέφτεις μέσα. Το είναι θρίλερ, δεν είναι παιδικό. Ναι, είναι σε ένα παιδικό που γινόταν. Ωραία, βλέπω. Ωραία παιδικά. Του καταπίνει. Είναι σε ένα παιδικό θρίλερ. Λοιπόν, και για να ζεσταθείτε. Να παραγγείλουμε από το πού, από την Νότια Κορέα, από την Νότια Κορέα ένα καφεδάκι. Είναι λίγο πιο εντυπωσιακό από το συνήθως. Είναι ο καινούργια μόδα που γίνεται viral στο Instagram. Είναι εσπρέσο με μαρέγκα. Ένα κομμάτι μαρέγκα από πάνω. Πολύ ωραίο, πολύ το έχει αγαπήσει το Instagram γιατί είναι εντυπωσιακό. Ταιριάζει διάστατη εικόνα τη μαρέγκα. Το τρως απαγωτό όπως τρώγατε τα σου τέιλε ένα μήνα. Δεν λιώνει η μαρέγκα με τον καφέ. Ακριβώς. Το δαγκώνεις με το κουταλάκι, το τρως. Το δαγκώνεις και από το κρύο και από το ωραίο σχήμα που έχει. Διαφημίσεις, πάμε γρήγορα, γιατί έρχεται ο Δήμος Βερίκιος και ο Σπύρος Λάβρου και έχουμε πολλά θέματα. Να παίξεις και διαφημίσεις που μας είπες. Όχι. Νέα σειρά Ορζέν με υλουρονικό. Μην το πιείτε. Λουστείτε. Ορζέν. Η δική σας πηγή λάμψης. 60 λεπτά Ελλάδα. 60 λεπτά στο χιονισμένο Κίσαμο. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι αρχίζει. Πάμε γερά. Χιόνι, πάγος, ομορφιά, αλλά και επικινδυνότητα. Προσεκτική οδήγηση. 60 λεπτά Ελλάδα. Με τον Νίκο Μάνεση. Πρεμιέρα Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Μουσική.
να πετάξεις τις ψεύτικες βλεφαρίδες σου. Make it happen. Η μαγική συνταγή της ευτυχίας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε δύο παλιόφιλους. Ένα ντουέτο κλασικής μουσικής. Μια διπλή δόση πλάκας. Και άλλο, ένα διπλό ραντεβού. Μια διπλή δόση απόλαυσης. Και ένα αγαπημένο όνομα. Διπλογεμιστά Παπαδοπούλου. Η μαγική συνταγή της ευτυχίας. Χιονοθύελλα εκτόσεων σημειώθηκε στα Bed & Bath. Το θερμόμετρο θα πέσει έως και μείον 60% σε όλα μας τα είδη. Στρώματα, κρεβάτια, λευκά είδη, έπιπλα. Εσείς ακόμα να ζεσταθείτε. Μοναδικές εκτόσεις έως και 60% στα καταστήματά μας ή στο bedandbath.gr. Φεστίνα. Τα συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης μπορούν πραγματικά να σε κρατήσουν πίσω. Ένιωθα ακριβώς το ίδιο νωρίτερα. Δοκίμασε αυτό. Το Panadol Cold & Flu ανακουφίζει αποτελεσματικά από τα ενοχλητικά συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης. Ξαναβρείτε γρήγορα τον καλύτερό σας εαυτό με το νούμερο 1 προϊόν για το κρυολόγημα. Διώξτε το κρυολόγημα. Απολαύστε τη ζωή. Νέα Pampers. Η μόνη πάνα με τρία απορροφητικά κανάλια που κατανέμουν ομοιόμορφα την υγρασία για λιγότερο υγρό όγκο το πρωί. Έτσι το αναρωτιέστε πού πήγαν τα τσισάκια. Pampers. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Από αυτό το Σάββατο τραγουδάμε μία ώρα νωρίτερα. Η παρέα ξεκινάει στις 9 το βράδυ. Στην υγειά μας ρε παιδιά, με το Σπύρο Παπαδόπουλο. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Φροντίζουμε την υγεία μας με Κρέτα Νίαμα. Μοναδικός συνδυασμός κριτικών βοτάνων που μελετήθηκε με ευεργετικά αποτελέσματα στο κρυολόγημα και στη γρίπη. Κρέτα Νίαμα. Ελληνική καινοτομία, διεθνής πατέντα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλένουν με το Νεομάτ Total. Γιατί κάνει τα ρούχα αστραφτερά, αφαιρεί τους λεκέδες με σούπερ άρωμα φρεσκάδας. Το Νεομάτ Total προσφέρει όλα αυτά μαζί σε εκπληκτική τιμή. Και εσύ τι περιμένεις λοιπόν? 1.700.000 το έχουν ήδη δοκιμάσει. Εισιτήριά σας για Μπαλί. Καλά, για την κλάς. Θα μου λείψετε. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αν πιάσω τον Τζόκερ, εσείς τι θέλετε? Ένα μακρινό ταξίδι. Bon voyage. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3.100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Σας παρουσιάζουμε το Gymform Ab Booster Plus, το εκπληκτικό όργανο ολικής εκγύμνασης που θα σας χαρίσει γραμμωμένο σώμα στην άνεση του σπιτιού σας σε μόλις 4 εβδομάδες. Ενεργοποιεί όλους τους μυς ώστε να γυμνάζετε όλο το σώμα σας σε λίγο χρόνο, ενώ ενδυναμώνει και γραμμώνει το στήθος, τους θωρακικούς, τους τρικέφαλους, τους δικέφαλους, τους κοιλιακούς, τους ραχιαίους, τους μυρούς, τις γάμπες και τους γλουτούς, ανάλογα με το σημείο που θα τοποθετήσετε τα χέρια.